Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, ο Λένιν πέθανε στις 21 Γενάρη του 1924 στις 7 παρατέκα το απόγευμα. Το επόμενο πρωί στις εργασίες του 11ου Πανρωσικού Συνεδρίου του Σοβιέτ που βρισκόταν σε συνεδρίαση, ο Καλίνιν, επικεφαλής του σώματος, ενημερώνει τους αντιπροσώπους για το θάνατο του ηγέτη της Επανάστασης. Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκεται και ο Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι, ο μεγάλος επαναστάτης κομμουνιστής ποιητής, και όπως αφηγήθηκε αργότερα η αδερφή του, ο Μαγιακόφσκι συγκλονίστηκε τόσο βαθιά από το θάνατο του Λένιν που τον αντιμετώπισε σαν θάνατο ενός δικού του ανθρώπου, του πιο κοντινού του φίλου, και άρχισε αμέσως να δουλεύει για ένα νέο ποίημα για τον Λένιν. Στο ποίημα που θα γράψει, το οποίο κυκλοφορεί στα ελληνικά από τη σύγχρονη εποχή, ο Μαγιακόφσκι ξεκινάει με μια, θα λέγαμε, αυστηρή συμβουλή προς όλους εμάς που θα αντιμετωπίσουμε τον Λένιν, τη ζωή και το έργο του μετά το θάνατό του. Λέει: «Φοβάμαι μήπως οι πομπές, τα μαυσολεία, τα προσκυνήματα, η διαδικασία η τυπική πνίξουνε με ευχέλαια γελία την απλότητα τη λενινιστική». Έτσι λοιπόν καλούμαστε σήμερα, ακολουθώντας την προτροπή του Μαγιακόφσκι 100 ολόκληρα χρόνια μετά, να τιμήσουμε την επέτειο αυτή όχι με παχιά λόγια, αλλά στην πράξη. Όχι βάζοντας τον Λένιν φωτοστέφανο, γιατί αν βάλουμε φωτοστέφανο στον Λένιν, θα βάλουμε φωτοστέφανο και στην Επανάσταση, θα τη μετατρέψουμε σε κάτι μεταφυσικό και άπιαστο, ενώ εμείς θέλουμε να την κάνουμε χειροπιαστή πραγματικότητα. Ο Λένιν ήταν ένας άνθρωπος με σάρκα και οστά, όπως όλοι μας, ήταν όμως ένας άνθρωπος που τον διέκρινε ανυποχώρητη προσήλωση, σπάνια θεωρητική και πολιτική ικανότητα και βαθιά εμπιστοσύνη στη δύναμη των εργαζόμενων μαζών. Και με το έργο του ήταν που κατάφερε να δώσει σάρκα και οστά για πρώτη φορά στην ιστορία στο όραμα γενιών και γενιών για την κατάργηση της καπιταλιστικής σκλαβιάς. Για να τιμήσουμε λοιπόν στην πράξη την επέτειο αυτή, πρέπει να στραφούμε στο έργο του Λένιν, που αποτελεί για μας όπλο και οδηγό στην πάλη μας σήμερα. Και η σύγχρονη εποχή διαθέτει μια μεγάλη γκάμα εκδόσεων, μέσα από τις οποίες μπορεί κανείς να το προσεγγίσει, και ορισμένες από αυτές παρουσιάζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση. Σύντροφοι και φίλοι, πριν απ' όλα πρέπει να ξεκινήσουμε τονίζοντας ότι το ΚΚΕ και η σύγχρονη εποχή, το εκδοτικό του, είναι οι στυλοβάτες, οι φυσικοί φορείς, θα λέγαμε, των λενινιστικών έργων, της μετάφρασης και διάδοσης γενικότερα του μαρξιστικού πολιτικού βιβλίου στη χώρα μας. Και η εκδοτική αυτή προσπάθεια έχει αποτελήσει ένα ξεχωριστό κομμάτι της διαδρομής του κόμματος, καθώς έγινε συχνά κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, στις φυλακές, στις εξορίες, στην παρανομία. Μελέτη των κλασικών μας, Μάρξ, Έγκελς, Λένιν, Στάλιν, να εξασφαλιστούν προς αυτή την κατεύθυνση όλες οι υλικές προϋποθέσεις, πρώτα απ' όλα καλές μεταφράσεις, έλεγε ο Νίκος Ζαχαριάδης, κλείνοντας τις εργασίες της 12ης Ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής τον Ιούλιο του 1945, δείχνοντας τη σταθερή προσήλωση του κόμματος μέσα και στην πιο σκληρή ταξική πάλη. Πολύ χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι ορισμένες αποφάσεις που αποτέλεσαν σταθμό για τη μεταφραστική δουλειά του κόμματος πάρθηκαν στη συνέχεια στις δύσκολες συνθήκες της ήττας του Δημοκρατικού Στρατού και της πολιτικής προσφυγιάς. Το Δεκέμβρη του 1949 αποφασίζεται από το Πολιτικό Γραφείο η έκδοση 2 τόμων με διαλεχτά έργα των Μάρξ και Έγκελς και άλλων 2 με έργα του Λένιν, ενώ 2 χρόνια μετά αποφασίζεται η έκδοση των Απάντων του Λένιν, ένας ακόμα μεταφραστικός άθλος του κόμματος. Η πρώτη προσπάθεια μετάφρασης των Απάντων ξεκίνησε με βάση την τέταρτη ρωσική έκδοση, αλλά δεν ολοκληρώθηκε καθώς βγήκαν μόνο 27 τόμοι. Το μεταφραστικό υλικό όμως αυτό αξιοποιήθηκε για τη μετάφραση της πέμπτης πλήρους έκδοσης, που είναι και αυτή που κυκλοφορεί σήμερα από τη σύγχρονη εποχή. Η εργασία ξεκίνησε με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής το 1963 και ολοκληρώθηκε το 1985. Στη μετάφραση, θεώρηση και επιμέλεια των κειμένων πήρε μέρος πλήθος Ελλήνων μαρξιστών επιστημόνων, ενώ αξίζει να σημειωθεί, όπως τονίζεται και στο σχετικό προλογικό σημείωμα, ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα του δυτικού κόσμου που εκδόθηκε η πλήρης έκδοση των Απάντων πανομοιότυπη με την πρωτότυπη ρωσική και περιλαμβάνει 55 τόμους με έργα του Λένιν, πάνω από 9.000 κείμενά του, όπως και πλήθος ντοκουμέντων, επιστολές, σημειώματα, τηλεγραφήματα, και όλα αυτά μας προσφέρουν μια μοναδική πηγή συνολικής θεώρησης του λενινιστικού έργου, που αποτελεί παράλληλα και διαχρονική πηγή για τη μαρξιστική μόρφωση των κομμουνιστών στη χώρα μας, αλλά και βάση για την εμβάθυνση και ανάπτυξη της επαναστατικής θεωρίας. Σύντροφοι και φίλοι, μέσα από αυτόν τον τεράστιο πλούτο, όπως βέβαια και από τις χωριστές εκδόσεις των λενινιστικών έργων από τη σύγχρονη εποχή, μπορεί κανείς να αντιληφθεί τη μέγιστη σημασία που έδινε ο Λένιν και οι Μπολσεβίκοι στην ανάπτυξη της επαναστατικής θεωρίας.
Χωρίς επαναστατική θεωρία δεν υπάρχει επαναστατικό κίνημα, έλεγε άλλωστε ο ίδιος. Και αυτό το στοιχείο αποδείχτηκε καθοριστικό σε ολόκληρη την πορεία των Μπολσεβίκων. Γιατί η νίκη της Οκτωβριανής Επανάστασης δεν ήρθε ξαφνικά. Οι Μπολσεβίκοι νίκησαν γιατί κατάφεραν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους ως επαναστατική πρωτοπορία, πρωτοπορία σκέψης και πρωτοπορία δράσης. Είχαν ατσαλωθεί χρόνια ολόκληρα στον αγώνα, μέσα στις διώξεις της τσαρικής απολυταρχίας, μέσα στις θύελλες και τα διδάγματα της Επανάστασης του 1905, μέσα από τα τρομερά χρόνια της αντίδρασης που ακολούθησαν, μέσα στη φωτιά και τους καπνούς του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Λένιν είχε διακρίνει από νωρίς ότι για να μπορέσει το προλεταριάτο να παλέψει, πρέπει να συγκροτήσει την πολιτική του πρωτοπορία, το κόμμα του. Γι' αυτό και δούλεψε με τόση αποφασιστικότητα για τη συγκρότηση του επαναστατικού κόμματος, του κόμματος νέου τύπου. Με ένα από τα θεμελιώδη έργα του, το «Τι να κάνουμε», από το 1902 ακόμη, ανέδειξε την ανάγκη σφυριλάτησης ενός ισχυρού κόμματος με μέλη συνειδητούς αγωνιστές. Μέσα από σκληρή διαπάλη με τους Μενσεβίκους, διαμόρφωσε εκείνη την περίοδο τις επαναστατικές αρχές του κόμματος. Και γενικότερα στη διαπάλη του με τον συμβιβασμό και τον οπορτουνισμό ήταν ανυποχώρητος. Ο Μπολσεβικισμός δεν θα νικούσε την αστική τάξη το 1917, έλεγε αργότερα ο Λένιν, αν δεν είχε μάθει πρώτα από το 1902 ως το 1917 να νικά και να απομακρύνει αμήλικτα από το κόμμα της προλεταριακής πρωτοπορίας τους Μενσεβίκους, τους οπορτουνιστές, τους ροφερμουστές και τους προδότες. Ο Λένιν επίσης έδωσε βάρος στις οικονομικές του μελέτες. Με το έργο του «Η ανάπτυξη του καπιταλισμού στη Ρωσία» το 1899 μελετά την καπιταλιστική οικονομική ανάπτυξη της τσαρικής Ρωσίας και θεμελιώνει τον πρωτοπόρο ρόλο της εργατικής τάξης σε μια περίοδο που γίνεται διαπάλι στο ρωσικό επαναστατικό κίνημα με τους Ναρότνικους και στη συνέχεια με τους Εσέρους που θεωρούσαν ότι πρωτοπόρο κοινωνική δύναμη είναι η ακροτιά και όχι το προλεταριάτο. Αλλά και διαπάλι με τους Μενσεβίκους που θεωρούσαν ότι ο καπιταλισμός στη Ρωσία είναι τόσο αδύναμος που πρέπει να περάσει πρώτα από ένα μακροχρόνιο στάδιο ρήμανσης και αργότερα σε κάποιο απροσδιόριστο μέλλον να μετατεθεί πάλι για τον σοσιαλισμό. Αργότερα, με το εμβληματικό του έργο «Υπεριαλισμός ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού», ανέδειξε ότι στο μονοπωλιακό καπιταλισμό οξύνονται στο μέγιστο βαθμό όλες οι αντιθέσεις, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσεται ολόπλευρα η κοινωνικοποίηση της παραγωγής και γίνεται η υλική προετοιμασία για την επαναστατική ανατροπή του καπιταλισμού για τον πέρασμα στον κομμουνιστικό τρόπο παραγωγής. Σύντροφοι και φίλοι, οι επεξεργασίες για τον υπεριαλισμό, όπως και οι επεξεργασίες γύρω από τον υπεριαλιστικό πόλεμο, αποτέλεσαν βάθρα στα οποία στηρίχτηκε η στρατηγική των Μπολσεβίκων. Στις συνθήκες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου που ξέσπασε το 1914, οι Μπολσεβίκοι ήταν εκείνοι, με ελάχιστες επίσης δυνάμεις στο διεθνές κίνημα, που κράτησαν ψηλά τη σημαία του προλεταριακού διεθνισμού. Τη στιγμή που τα περισσότερα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα της δεύτερης διεθνούς είχαν συνταχθεί με τις αστικές τάξεις των χωρών τους. Στη συλλογή κειμένων της σύγχρονης εποχής για τον πόλεμο και τη σοσιαλιστική επανάσταση περιλαμβάνονται μια σειρά τέτοιων κειμένων του Λένιν από την περίοδο 1914 ως το 1917, όπου αναδεικνύεται η σφοδρή πολεμική με τον σοσιαλσοβινισμό αλλά και τον πασιφισμό που αφόπλιζε το προλεταριάτο και φωτίζεται η καρδιά της λενινιστικής στρατηγικής, η ανάγκη δηλαδή μετατροπής του υπεριαλιστικού πολέμου σε πάλι για την εργατική εξουσία. Μια άλλη σημαντική πτυχή παρουσιάζεται μέσα από τη συλλογή από τη μαχητική πείρα των Μπολσεβίκων, πλευρά όχι ιδιαίτερα γνωστή, που αφορά την οργανωτική ετοιμότητα και υποδομή στο καθήκον καθοδήγησης της ένοπλης εξέγερσης, αλλά και την αντιμετώπιση της αντεπαναστατικής βίας και της καταστολής του αντιπάλου. Οι Μπολσεβίκοι άλλωστε χρειάστηκε σε πολλές φάσεις να αντιμετωπίσουν την καταστολή του τσαρικού κράτους, αλλά και την αντεπαναστατική δράση οργανωμένων ομάδων όπως οι μαύρες εκατοταρχίες εκείνη την εποχή. Η έκδοση περιλαμβάνει κείμενα που αφορούν τις συγκρούσεις και τις εξεγέρσεις στην Επανάσταση του 5, που τελικά ιτήθηκε, την πάλη των χρόνων του 1908 με 12 και βέβαια την Επανάσταση του 1917 και την νικηφόρα εξέγερση του Οκτώβρη. Σύντροφοι και φίλοι, η νίκη του Οκτώβρη αποτέλεσε ένα κοσμοϊστορικό γεγονός το οποίο είναι άρρηκτα δεγμένο εκ των πραγμάτων με τη ζωή και τη δράση του Λένιν. Και η σύγχρονη εποχή διαθέτει εκδόσεις μέσα από τις οποίες μπορεί κανείς να μελετήσει την περίοδο αυτή, όπως και γενικότερα το ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ξετυλίγονται τα συγκλονιστικά αυτά γεγονότα. Η Οκτωβριανή Επανάσταση ξέσπασε μέσα στις συνθήκες που διαμόρφωσε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, αυτός ο μεγάλος σκηνοθέτης της Επανάστασης όπως τον χαρακτήριζε ο Λένιν. Ο πόλεμος προκλήθηκε από τον οξύτατο ανταγωνισμό μεταξύ των υπεριαλιστικών δυνάμεων
και η εξέλιξή του έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση επαναστατικών συνθήκων που κλώνησαν τα θεμέλια της αστικής εξουσίας σε μια σειρά χώρες. Το βιβλίο «Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και η Προϊστορία του» παρουσιάζει μια περιεκτική εικόνα της περίοδου που προηγήθηκε και οδήγησε στον πόλεμο, την πορεία του πολέμου, το πώς αυτή επέδρασε στις εμπόλεμες χώρες και όλα αυτά μέσα από πλούσια εικονογράφηση, χάρτες, πολύπλευρο υλικό τεκμηρίωσης. Πολύ διαφωτιστική είναι επίσης η έκδοση Οκτώβρης του 1917 «Η πορεία των Μπολσεβίκων προς τη Νίκη», που προσφέρει πλούσια στοιχεία για την ιστορική πορεία του Ρώσικου εργατικού κινήματος από τα τέλη του 19ου αιώνα ως και τη νίκη της Επανάστασης. Ιδιαίτερα όμως αξίζει να φωτίσουμε από πιο κοντά τα γεγονότα του ίδιου του 1917 και όλα όσα έγιναν στη διάρκεια των 9 αυτών μηνών, από το Φλεβάρι δηλαδή που ξέσπασε η Επανάσταση που γκρέμισε τον Τζάρο, μέχρι τη νίκη της Σοσιαλιστικής Επανάστασης τον Οκτώβρη. Γι' αυτό και αξίζει να σταθούμε ιδιαίτερα σε δύο σημαντικές εκδόσεις που φωτίζουν αναλυτικά αυτή την περίοδο. Η μία είναι η έκδοση «Η πορεία προς την Οκτωβριανή Επανάσταση από μήνα σε μήνα», όπου παρουσιάζεται διεξοδικά η πορεία της ταξικής πάλης μέσα από πλούσια εικονογράφηση, με φωτογραφίες, με ντοκουμέντα της εποχής, δημοσιεύματα εφημερίδων, αποσπάσματα από μυστικές εκθέσεις της τσαρικής αστυνομίας, με εκτιμήσεις ξένων διπλωματών, όπως και η δεύτερη έκδοση, η συλλογή από τον Απρίλιο στον Οκτώβρη, που περιέχει τα κρίσιμα κείμενα του Λένιν εκείνης της περίοδου. Μέσα από τις σελίδες των βιβλίων αυτών ξεδιπλώνεται μπροστά στον αναγνώστη το συναρπαστικό κλίμα του πυκνού σε πολιτικά γεγονότα 1917, η επανάσταση των εξεγερμένων εργατών και στρατιωτών τον Φλεβάρι που γκρεμίζει τον Τζάρο, η δράση των μαζών μέσα από τα Σοβιέτ, η συγκρότηση της αστικής προσωρινής κυβέρνησης και η διαμόρφωση της κατάστασης που ο Λένιν ονόμασε διαδική εξουσία, παρουσιάζονται οι στροφές της ταξικής πάλης αλλά και η χάραξη της επαναστατικής γραμμής από τον Λένιν βήμα προς βήμα. Η συλλογή από τον Απρίλιο στον Οκτώβρη ξεκινάει με ένα πολύ σύντομο τηλεγράφημα που είναι οι οδηγίες που έστειλε ο Λένιν από τη Ζυρίχη που βρισκόταν τότε στους Μπολσεβίκους που ετοιμαζόντουσαν να περάσουν από τη Στοκχόλμη στην επαναστατημένη Πετρούπολη λίγες μέρες μετά την επανάσταση του Φλεβάρι. Ο Λένιν λέει: «Η τακτική μας, πλήρης δυσπιστία, καμία υποστήριξη στη νέα κυβέρνηση, ιδιαίτερα υποπτευόμαστε τον Κερένσκι, εξοπλισμός του προλεταριάτου, αυτή είναι η μοναδική εγγύηση, καμία προσέγγιση με άλλα κόμματα». Σε αυτές τις λίγες γραμμές βλέπουμε ήδη να διατυπώνονται δύο βασικές κατευθύνσεις που θα παίξουν κρίσιμο ρόλο στον δρόμο προς την νίκη του Οκτώβρη. Η στάση καμίας υποστήριξης προς την αστική προσωρινή κυβέρνηση και στον αντίποδα η πλήρης υποστήριξη στη μαζική επαναστατική δράση του προλεταριάτου που εκφράζεται εκείνη την περίοδο μέσα από τα επαναστατημένα Σοβιέτ. Όταν λίγο αργότερα, στις αρχές του Απρίλιο, ο Λένιν φτάνει στην επαναστατημένη Πετρούπολη, διατυπώνει τις περιβόητες θέσεις του Απρίλιο, καταπλήσοντας μάλιστα πολλούς με τον τρόπο που θέτει τα ζητήματα, ακόμη και στελέχη των Μπολσεβίκων, λέγοντας ότι πρέπει να ρίξουμε ξύδι και χολή στο γλυκό νεράκι της επαναστατικής φρασιολογίας. Με τις θέσεις του Απρίλιο, ο Λένιν ουσιαστικά εισηγείται ένα πλαίσιο ανασυγκρότησης του επαναστατικού κινήματος, καλεί σε καμία παροχή στήριξη στην προσωρινή κυβέρνηση, στο πέρασμα όλης της εξουσίας στα Σοβιέτ και βάζει το καθήκον προετοιμασίας για την προλεταριακή επανάσταση. Η στάση απέναντι στην προσωρινή κυβέρνηση και η διαπάλη με τη συμβιβαστική πολιτική των Εσέρων και των Μεσεβίκων που πλειοψηφούσαν σε εκείνη τη φάση στα Σοβιέτ αποτελούν κομβικά στοιχεία. Όταν μάλιστα το Μάη οι Εσέροι και οι Μεσεβίκοι, που πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι θεωρούνταν τότε σοσιαλιστικά κόμματα, προσχώρησαν στην σύνθεση της προσωρινής κυβέρνησης αναλαμβάνοντας υπουργικές θέσεις, οι Μπολσεβίκοι κλιμακώνουν τη διαπάλη. Είναι πολύ χαρακτηριστικές οι αποφάσεις που πάρθηκαν κάτω από την παρέμβαση των Μπολσεβίκων μέσα από μαζικές εργοστασιακές συνελεύσεις ενάντια στη συμμετοχή των λεγόμενων σοσιαλιστικών κομμάτων στην κυβέρνηση που παρουσιάζονται στην έκδοση «Η Οκτωβριανή Επανάσταση από μήνα σε μήνα». Μια τέτοια απόφαση έλεγε: «Εμείς οι εργάτες του εργοστασίου Τσέσερ θεωρούμε την προσχώρηση των σοσιαλιστικών στοιχείων στην κυβέρνηση συνασπισμού επιζήμια για το προλεταριάτο και την αγροτιά, γιατί η συμμετοχή σε αυτήν θα καταστήλει την ταξική μας πολιτική και θα δυναμώσει το στρατόπεδο της αστικής τάξης». Μια άλλη απόφαση έλεγε: «Εμείς οι εργάτες και οι υπάλληλοι των Ενωμένων Εργοστασίων Καλωδίων, στη γενική μας συνέλευση που πήραν μέρος 2.500 άτομα, αποφασίζουμε να εκφράσουμε αρνητική στάση απέναντι στην κυβέρνηση συνασπισμού, που αποτελεί προπέτασμα για τις ενέργειες της αστικής τάξης, απαιτούμε την παράδοση όλης της εξουσίας στα Σοβιέτ». Τους μήνες που ακολούθησαν,
Ο αγώνας ενάντια στην προσωρινή κυβέρνηση κλιμακώθηκε και πέρασε από διάφορες φάσεις. Κρίσιμη καμπή αποτέλεσε το χτύπημα της μεγάλης διαδήλωσης των 500.000 εργατών και στρατιωτών στην Πετρούπολη στις αρχές του Ιούλη. Θεωρώντας την μπολσεβίκικη συνωμοσία, η προσωρινή κυβέρνηση πνίγει στο αίμα τη διαδήλωση, η Πετρούπολη κηρύσσεται σε κατάσταση πολιορκίας, ο Κερένσκι αναλαμβάνει πρωθυπουργός, εξαπολύεται κύμα καταστολής ενάντια στους μπολσεβίκους και εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον του Λένιν, ο οποίος με απόφαση του κόμματος περνάει στην παρανομία. Μετά τα γεγονότα του Ιούλη, η αντεπανάσταση αποθρασύνθηκε ακόμα περισσότερο. Τον Αύγουστο εκδηλώνεται η απόπερα αντεπαναστατικού πραξικοπήματος από τον Κορνίλοφ. Οι Μπολσεβίκοι κατόρθωσαν όχι μόνο να δώσουν παλαϊκή έκταση στον αγώνα ενάντια στον Κορνίλοφ, αλλά και να ξεσκεπάσουν ολόπλευρα τον Κερένσκι που εφάρμοζε το ίδιο αντεπαναστατικό πρόγραμμα με άλλα μέσα. Ο αγώνας αυτός αποτέλεσε σημαντική καμπή καθώς ισχυροποίησε την επιρροή του Μπολσεβίκικου κόμματος, με αποτέλεσμα στα τέλη Αυγούστου και στις αρχές Σεπτέμβρη να αρχίζει να αλλάζει ο συσχετισμός στα Σοβιέτ υπέρ τους. Με βάση τις νέες συνθήκες, ο Λένιν, με αποφασιστικότητα, θέτει την άμεση προετοιμασία του κόμματος για την εξέγερση. Στις 29 Σεπτέμβρη προειδοποιεί: «Η κρίση ορίμασε. Ολόκληρο το μέλλον της Ρωσικής Επανάστασης παίζεται τώρα κορώνα γράμματα». Στις 10 του Δεκέμβρη, σε μια ιστορική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, επικυρώθηκε η απόφαση να προετοιμαστεί αμέσως όλο το κόμμα. Οι Μπολσεβίκοι προχώρησαν σε συγκρότηση στρατιωτικού επαναστατικού κέντρου υπό την ευθύνη της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ επίσης συγκροτούν στρατιωτική επαναστατική επιτροπή του Σοβιέτ της Πετρούπολης, η οποία στέλνει σε όλες τις μονάδες επιτρόπους, ώστε τα στρατεύματα να υπακούν σε εκείνη και όχι στην κυβέρνηση. Το βράδυ της 24ης Οκτώβρη, ο Λένιν απευθύνεται με ένα αποφασιστικό γράμμα προς τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. «Η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη», τους γράφει. «Η υπόθεση πρέπει να κριθεί το δίχως άλλο, σήμερα το βράδυ ή τη νύχτα. Η ιστορία δεν θα συγχωρήσει την καθυστέρηση στους επαναστάτες που θα μπορούσαν να νικήσουν σήμερα και σίγουρα θα νικήσουν, αλλά θα κινδύνευαν να χάσουν πολλά αύριο, θα κινδύνευαν να τα χάσουν όλα. Η κυβέρνηση κλονίζεται, να την επιτελειώσουμε αμέσως, πάση θυσία». Την ίδια νύχτα, ο Λένιν φτάνει στο Σμόλνη, αναλαμβάνει την καθοδήγηση της εξέγερσης και η Οκτωβριανή Επανάσταση είναι πια γεγονός. Σύντροφοι και φίλοι, μια τελευταία ενότητα στην οποία θα αναφερθούμε σύντομα είναι οι εκδόσεις της σύγχρονης εποχής που παρουσιάζουν πλευρές των ιστορικών γεγονότων αλλά και της ζωής του Λένιν μέσα από τη λογοτεχνική αφήγηση. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το βιβλίο του Λάσλο Κιούρκο, «Ο Λένιν τον Οκτώβρη», έργο που στηρίζεται σε αναμνήσεις και αφηγήσεις πρωταγωνιστών τόσο της Επανάστασης όσο και της Αντεπανάστασης, όπου ο συγγραφέας καταφέρνει να ανασυνθέσει τόσο τη γενικότερη ατμόσφαιρα της εποχής, αλλά και να αναδείξει κρίσιμα ζητήματα όπως η απότομη αλλαγή των διαθέσεων των μαζών, η διαλεκτική σχέση του κόμματος με τις επαναστατημένες λαϊκές μάζες. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το ιστορικό μυθιστόρημα «Το Γαλάζιο Τετράδιο» του Εμμανουήλ Καζακίεβιτς, η υπόθεση του οποίου τοποθετείται το καλοκαίρι του 1917, την περίοδο δηλαδή που ο Λένιν, όπως αναφέραμε πριν, περνάει στην παρανομία. Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, στις 11 Ιούλη, ο Λένιν μεταβαίνει μεταμφιεσμένος στο Ραζλίφ, περιοχή που βρίσκεται 30 περίπου χιλιόμετρα βόρεια της Πετρούπολης, και κρύβεται στην καλύβα ενός μπολσεβίκου εργάτη που βρίσκεται στις όχθες μιας λίμνης. Η λογοτεχνική αφήγηση εκτελήσεται στο δίμηνο αυτής της παραμονής και βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Ο τίτλος είναι εμπνευσμένος από το τετράδιο σημειώσεων του Λένιν «Ο Μαρξισμός για το κράτος», το οποίο ήταν δεμένο με γαλάζιο εξώφυλλο. Εκεί ο Λένιν είχε συγκεντρώσει όλο το υλικό που επεξεργάστηκε και μελέτησε και αργότερα εξέδωσε σε ολοκληρωμένη μορφή με το έργο του «Κράτος και Επανάσταση». Παρακάλεσε να του φέρουν το υλικό αυτό εκεί για να το δουλέψει, καθώς θεωρούσε κρίσιμη τη διαπάλη με τις ρεφορμιστικές και οπορτουνιστικές αντιλήψεις για το κράτος. Σε μια επιστολή του εκείνες τις μέρες, μιας και θυμίζουμε ότι είναι επικηρυγμένος, γράφει: «Αν με ξεκάνουν, σας παρακαλώ να εκδώσετε το τετράδιό μου «Ο Μαρξισμός για το κράτος». Έχει σκαλώσει στη Στοκχόλμη και έχει μπλε εξώφυλλο. Το θεωρώ σπουδαίο γιατί και ο Πλεχάνοφ και ο Κάουτσκι τα μπέρδεψαν σε αυτό το ζήτημα». Βλέπουμε για ακόμη μία φορά τον πρωταρχικό ρόλο που δίνει ο Λένιν στην ανάπτυξη της επαναστατικής θεωρίας. Ουσιαστικά, ένα μήνα πριν την Επανάσταση, σε συνθήκες σκληρού ταξικού αγώνα, και ενώ αναγκάζεται να βγει στην παρανομία, καταπιάνεται με προτεραιότητα στο ξεκαθάρισμα και στη θεωρητική ανάπτυξη του μαρξισμού γύρω από το κράτος, γιατί το θεωρεί, και δικαίως, κρίσιμο ζήτημα για την Επανάσταση που έρχεται.
Όταν τελικά δημοσιεύτηκε το μεγαλειώδες έργο του «Κράτος και Επανάσταση», ο Λένιν αποκάλυψε ότι δεν κατόρθωσε να ολοκληρώσει τη μελέτη του όπως είχε αρχικά σχεδιάσει. Γράφει στον επίλογο του βιβλίου του που εκδόθηκε μετά την Επανάσταση και θα κλείσουμε την παρουσίαση με αυτά τα λόγια του Λένιν. Η μπροσούρα αυτή γράφτηκε τον Αύγουστο με Σεπτέμβριο του 1917. Είχα ήδη καταρτήσει το σχέδιο του επόμενου κεφαλαίου με τίτλο «Η πείρα των Ρωσικών Επαναστάσεων 1905 και 1917». Εκτός όμως από τον τίτλο, δεν κατάφερα να γράψω ούτε μια γραμμή. Με εμπόδισε, εντός εισαγωγικών, η πολιτική κρίση, η παραμονή της Οκτωβριανής Επανάστασης. Από ένα τέτοιο εμπόδιο, βέβαια, μπορείς μόνο να χαίρεσαι, είναι πιο ευχάριστο να πραγματοποιείς την πείρα της Επανάστασης παρά μόνο να γράφεις για αυτή.